Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας, δια πρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, διήλθομεν τα σημέρας των Αγίων αυτών Αποστόλων και φτάσαμεν στην εορτήν των. Όσοι ενίστευσαν, όσοι εκαρπόθησαν τις ευκαιρίες με τη χάρη του Θεού, εύχομαι διαπρεσβειών των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι θα καθίσουν επί 12 θρόνους διανακρίνουν τα 12 φυλάς του Ισραήλ, να εύρωμεν έλεος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε, αυτοί οι Απόστολοι οι οποίοι θα μας κρίνουν, ο κόσμος δεν γνωρίζει την προσφορά του και έχουν μία μικρή νηστεία την οποία δεν επιτελεί ο κόσμος, δεν την έχει υπόψη. Βέβαια, ο κόσμος έχει το δίκαιό του. Όπως διδαχθεί, έτσι πράττει. Εάν ομιλήσει ο πνευματικός ή ο λειτουργός του Θεού, ο κόσμος πράττει αυτά τα οποία θα του υποδείξουν εκείνοι που τους οδηγούν στον δρόμο του Θεού. Δι' αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, διότι δεν ομιλούν οι πνευματικοί, δεν ομιλούν οι λειτουργοί του Θεού. Εμείς όμως, με τη χάρη του Θεού μας, εξιωθήκαμε να γνωρίζουμε και πόσες είναι οι νηστείες και πότε είναι οι νηστείες και τι πρέπει να κάνουμε. Δι' αυτό δεν θα έχουμε δικαιολογία όταν θα μας κρίνει ο Θεός, διότι η νηστεία είναι ένα μέσο που προσελκύει τη χάρη του Θεού, όπως και η προσευχή. Νηστεία λέγει αγρυπνία, προσευχή, θεία χαρίσματα λαβών. Λαμβάνει θεία χαρίσματα εκείνος ο οποίος έχει αυτά στας τρεις αρετάς. Όσον αφορά την αγρυπνία, αγρυπνίες κάνουμε όσες μπορούμε, όσες δυνάμεθα, αλλά το θέμα της νηστείας και της προσευχής πρέπει να είναι εις πρώτη ζήτηση. Να τα έχουμε πάντοτε υπόψη και να επιτελούμε τα νηστείας με ακρίβεια. Η νηστεία καταδιώκει τον διάβολο, η προσευχή με τα δακρύων καταχαίει τον διάβολο και η αγρυπνία η οποία επιτελείται είναι εκείνη η οποία ανεβάζει τον πιστόν εις τους ουρανούς. Διήλθαμε λοιπόν τα σήμερα σε αυτά στις Αγίες και τώρα εισερχόμεθα ολοταχώς εις τας ημέρας των νηστειών της υπεραγίας Θεοτόκου. Χωρίς να το αντιληφθούμε, θα φτάσουμε τα σήμερα σε εκείνας, τας παρακλήσεις της Παναγίας μας και την νηστεία των 15 ημερών της Παναγίας μας. Ήρθε να μας αξιώσει και αυτό το χρόνο να φτάσουμε τα σήμερα σε εκείνας, η Παναγία μας, και να χαρούμε τα σημέρα της νηστείας της κοιμήσεώς της. Αδερφοί μου, σήμερα στις ημέρες που ζούμε ουδέν έτερον δύναται να διακρίνει ο πιστός, ή μη μόνον ότι ολοταχώς οδηγούμεθα προς το τέλος αυτού του κόσμου. Όταν ομιλώ ολοταχώς, θέλω να πω τούτο, ότι η μανία αυτού του κόσμου έφτασε στο πλέον ύψιστον σημείο της καταδιώξεως του Χριστού μας. Να μην ακουστεί το όνομα του Χριστού. Πολεμούν οι πάντες για να μην ακουστεί το όνομα του Θεού εις τον κόσμο αυτόν. Να έχετε υπόψη ότι ο Χριστός μας, ο Πανάγαθος Θεός που μας έσωσε, μας είπε τούτα τα λόγια: ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Ο κάθε ένας από εμάς είμεθα ένα φως. Αυτή στιγμή ευαπτίστημε εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, στην Αγία Κολυμβήθρα που είναι η μητέρα μας,
από εκείνη την Αγία Κορυμπήθρα έχουμε εξέλθει πλέον ως τέκνα του Θεού μας. Από τη στιγμή εκείνη πρέπει, αδερφέ μου, να γνωρίζεις ένα πράγμα, ότι η ζωή σου, τα έργα σου, το παράδειγμά σου, τα λόγια σου, η συμπεριφορά σου, το πάνι στον κόσμο τούτο, πρέπει να έχει μία κατεύθυνση. Πώς να δοξαστεί το όνομα του Χριστού εις τον κόσμο αυτόν. Δεν έχεις καμία άλλη αποστολή ημί μόνον αυτή. Και θα διαρωτηθείς όταν θα είσαι μόνος σου, όταν θα καθίσεις μονάχος σου, σε μια στιγμή να ερωτήσεις τον εαυτό σου. Τι έκανα δια να δοξαστεί το όνομα του Χριστού μου εις τον κόσμο αυτόν. Εάν δεν έκανες τίποτα, αδερφέ μου, να ξέβρεις ότι θα ακούσεις εκείνους τους λόγους του Χριστού. Εφόσον δεν με ομολόγησες, δεν σε ομολογώ. Εφόσον δεν ομολόγησες το όνομά μου εις την γενεά την Μιχαλίδα και Αμαρτωλών, ούτε και εγώ τώρα σε γνωρίζω. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, να προσπαθήσουμε όχι να ομοιάσουμε με εκείνους οι οποίοι ποιούν τα πάντα δια να μην δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Γιατί θέλω να πω με τούτο. Εισέρχονται σήμερα τα παιδιά μας μέσα στην τάξη δια να μάθουν γράμματα. Υπάρχουν οι ευσεβείς καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να δοξαστεί το όνομα του Θεού στον κόσμο αυτό. Κάθονται τα παιδιά στην τάξη και άρχεται το μάθημα. Και ο ευσεβής καθηγητής προσκαλεί έναν εκ των νεαρών αυτών μαθητών και του λέει: «Απάγγειλε την πρωινή προσευχή προτού αρχίσουμε τα μαθήματα μας». Απαντά ο νεαρός, ο κακουαναθρεμένος, ο οποίος δεν έχει ουδεμίαν ανατροφή από τους γονείς. «Δεν με ενδιαφέρει η προσευχή και δεν απαγγέλλω την προσευχή». Μέσα στην τάξη γίνεται σκάνδαλο. Ο καθηγητής βαθμολογεί τον ανεδέστατον αυτόν, τον βαθμολογεί και του δίδει βαθμολογία, η οποία βαθμολογία έχει πάνω όχι καλή διαγωγή, αλλά απρεπή διαγωγή. Βγαίνουν οι βαθμοί και ο μαθητής αυτός έχει αυτήν την βαθμολογία. Αναστατώνεται ο πατέρας. «Γιατί ο καθηγητής μου έβαλε αυτόν τον βαθμόν επάνω στο ενδεικτικό του παιδιού μου?» Κοινή αγωγή εναντίον του καθηγητού. Η μία αγωγή κατόπιν της άλλης θα είναι στο ύψος των εκείνων δικαστικών σώμα τούτου του έθνους. Εκεί κάθονται άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν το όνομα του Χριστού από την γη. Το αποτέλεσμα είναι έναν. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Κατάργηση των θρησκευτικών εις τα σχολεία. Είναι ελεύθερος ο κάθε ένας να πιστεύει ό,τι θέλει. Καλά και άγια ως εδώ τα πράγματα. Πλην όμως τι φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει εκεί το βιβλίο της ζωής το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός. Εκεί ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ως αν επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σωθήσετε». Εκείνος ο οποίος θα επικαλεστεί, λέγει, το όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Ο Κύριος αυτός εκδίδει νόμον, απόφαση νομική από το ύψιστον αυτό σημείο της δικαιοσύνης και λέγει: «Δεν είναι ανάγκη να αναγκάσεις τον καθέναν να πιστεύει ό,τι θέλει».
πολύ σωστά, αυτό είναι εκείνο το οποίο είπε ο Χριστός μας. Όστις θέλει, λέγει, ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Πλην όμως, όταν φωνάζει ο Χριστός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου ότι ως αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σωθήσετε, συνεχίζει αμέσως και λέγει, πώς επικαλέσετε ισόν ου και πίστευσεν, εφόσον δεν γνωρίζει τον Χριστό, λέγει, πώς θα τον επικαλεστεί, δεν τον γνωρίζει, δεν οίκωσε για τον Χριστό. Η διαταγή είναι να μην διδάσκεται το θρησκευτικό μάθημα, δηλαδή να μην ακουστεί το όνομα του Χριστού. Και τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος πώς θα επικαλεστεί τον Χριστόν τον οποίον δεν έχει πιστεύσει, στον οποίον δεν έχει πιστεύσει. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, πώς θα πιστεύσει εις εκείνον του οποίου δεν ήκουσε το όνομα. Πρώτα λέγει ως αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Δεύτερο λέγει πώς θα ακούσει εφόσον δεν διδάσκεται. Και τρίτο λέγει πώς θα διδαχθεί εφόσον δεν ακούσει. Δεν ακούσε. Η διαταγή είναι να μην ακουστεί το όνομα του Χριστού. Να προσέξουμε το βάθος. Δεν θα ακουστεί το όνομα του Χριστού. Μα η αριθμητική, το μάθημα της αριθμητικής, το μαθηματικό, δεν διδάσκει για τον Χριστό. Της φυσικής επίσης δεν διδάσκει για τον Χριστό. Των αρχαίων δεν διδάσκουν για τον Χριστό, διδάσκουν για τους αρχαίους φιλοσόφους. Τα άλλα μαθήματα και οποιαδήποτε άλλα μαθήματα δεν διδάσκουν για τον Χριστό. Διδάσκουν για άλλα πράγματα. Μόνο ένα μάθημα διδάσκει για τον Χριστό. Το όνομα του μαθήματος που ονομάζεται θρησκευτικό μάθημα, για τη θρησκεία. Αυτή τη στιγμή εκείνος εκδίδει διαταγή και λέγει, δεν θα ακουστεί το όνομα του Χριστού. Τώρα λοιπόν, το παιδί δεν ακούει για τον Χριστό. Τώρα λοιπόν, πώς θα πιστεύσει τον Χριστό? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, πώς θα ακούσει για τον Χριστό ενώσο δεν έχει διδαχθεί? Και συνεχίζει και λέγει, πώς θα διδαχθεί, λέγει, εάν δεν σταλούν να διδάξουν, να κηρύξουν. Μα εφόσον μου κλείνει το στόμα και δεν με αφήνει να κηρύξω τον Χριστό, τι θα γίνει, πώς θα ακούσει το παιδί? Και συνεχίζει και φτάνει στο τέλος ο Απόστολος Παύλος. Πώς θα κηρύξουν, λέγει, εάν δεν αποσταλώσει? Πώς θα διδάξει, πώς θα κηρύξει, λέγει, αν δεν πάει ένας ο οποίος είναι για αυτήν την αποστολή να κηρύξει για τον Χριστό? Και όλα αυτά, αδερφοί μου, εν μέσω μιας ορθοδόξου θρησκείας. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή κατά την οποία ελεύθερος ο Ιεχωβάς γυρίζει τα σπίτια και κάνει προσιλητισμόν, δια να φύγουμε από την αληθινή θρησκεία και να πάμε στην αιρετική και την άθεον θρησκεία. Εδώ δεν υπάρχει κανείς να τον εμποδίσει τον Κύριον, ο οποίος πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και κάνει μία αποστολή η οποία απαγορεύεται και από το σύνταγμα τούτου του τόπου. Αδερφοί μου, τα πάντα εναντίον του Χριστού. Και όπως ακηρύξαμε και είπαμε στο περασμένο μάθημα ότι τρία μεγάλα κακά υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, η βλασφημία, η πορνεία και η μαγεία. Αυτά τα τρία είναι εκείνα τα οποία θα σαρώσουν αυτόν τον τόπο εάν δεν ξυπνήσει αυτός ο λαός ο οποίος θα φωνάξει και θα διαμαρτυρηθεί. Και το άλλο το φοβερό είναι ότι αυτά στα σημέρας βλέπουμε ολοφάνερον πλέον την κίνηση η οποία έρχεται να ισοπεδώσει και την θρησκεία την οποία πιστεύουμε. Ο αρχηγός αυτής της θρησκείας επισκέπτεται τον αρχηγό της αιρετικής θρησκείας και ζητεί ο Πάπας, ο οποίος είναι καμουφλαρισμένος πίσω από την προβιά τάχατες της αγάπης, και λέγει, θα εξομοιώσουμε, λέγει,
Θα φέρουμε δηλαδή την ουνίαν ως ίσιν με την Ορθοδοξία. Ευτυχώς ο αρχηγός μας διαμαρτυρήθηκε, είπε ότι ουδέποτε θα γίνει αυτό το πράγμα. Οι συνεχείς όμως συνομιλίες δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Θα ακούσουμε τι απέγινε, αλλά εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι τα πάντα οδηγούν προς τον Αντίχριστο. Και εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι εκείνο το οποίο τονίσαμε, ότι τα πάντα άρχονται από την νεότητα. Και αυτή η νέα εποχή, την οποία ακριβώς σήμερον αναφέρουν και ομολογούν και κηρύττουν οι πάντες, αυτή η νέα εποχή είναι εκείνη η οποία θα φέρει τον Αντίχριστον δια να κυβερνήσει τον κόσμο ολόκληρον. Και όπως ετονίσαμε, στόχος δεν είναι η της παλαιάς σχολής. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα όριο ηλικίας, δεν μπορούν πλέον οι αντίχριστοι να τους αλλάξουν την ζωή, ούτε το πιστεύω τον. Και δι' αυτόν τον λόγο μάχονται εναντίον της νεότητος αυτών των παιδιών μας, τα οποία βρίσκονται ακόμη εις μίαν ηλικία, η οποία είναι εύπλαστος και δύναται ευκόλως να αποπλανηθεί και να πιστεύσει εις εκείνα τα οποία διδάσκουν αυτοί οι οποίοι κατέχουν την αρχήν δια να διδάσκουν τον κόσμο. Μεταξύ δε αυτών υπάρχει και εκείνον το οποίο παρακολουθούμε καθεκάστην ημέρα. Να μην ακούεται το όνομα το οποίο ακριβώς βαπτίζεται στην Αγία Τριάδα ο κάθε ένας από εμάς. Το όνομα εκείνο το οποίο είπε ο Λειτουργός του Θεού όταν βαπτίζει το μωρό, βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το όνομα Ανδρέας επί παραδείγματος, ή Κωνσταντίνος, ή Ευτυχία, ή Βασιλική, ή Μαρία, ή οτιδήποτε. Όλα αυτά τα ονόματα προσπαθούν να τα σβήσουν. Και έχετε παρατηρήσει τον πολλαπλασιασμό του φαινομένου της χρήσεως περιέργων ονομάτων στα παιδιά? Το έχετε δει αυτό? Αναρωτηθήκατε ποτέ από πού προέρχονται όλα αυτά τα περίεργα ονόματα τα οποία ακούμε καθεκάστην ημέρα από τις τηλεοράσεως? Οι σημερινοί γονείς που είναι οπαδοί της νέας εποχής δεν είναι πλέον ευχαριστημένοι με τα ονόματα που έχουμε κληρονομήσει από τη χριστιανική παράδοση και από τον χριστιανικό πολιτισμό, και ψάχνουν καινούργια ονόματα βασισμένα σε αρχαίους ειδωλολατρικούς πολιτισμούς. Έναν από τα βιβλία της μεγαλύτερης πωλήσεως σήμερα είναι το βιβλίο ονομάτων της νέας εποχής για τα παιδιά. Και αυτό το βιβλίο περιέχει πάνω από 3.000 ονόματα για τα παιδιά. Αυτός ο ανίερος τρόπος, αυτός ο οδηγός που εκδόθηκε από την χώρα της αμαρτίας, δηλαδή από την Αμερική, έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους, έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες γονείς για την επιλογή ονόματος του παιδιού των. Είναι αφάνταστα λυπηρών και απεχθές να φορτώνει σε ένα αθώο παιδί το όνομα μιας Ινδουιστικής, Αιγυπτιακής ή άλλης ειδωλολατρικής θεότητος ή με έναν αστρολογικό ή αποκρυφιστικό ή άλλο μαγικό όνομα. Η νέα εποχή δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτε προκειμένου να καταστρέψει τα παιδιά μας και να ονομάσει τα παιδιά μας με ονόματα που έχουν σκοπό να αποδώσουν τιμές και σεβασμόν στον μεγάλων καταστροφέαν που είναι ύψιστο δείγμα της αφάτου βαρβαρότητός της. Αυτό το σκανδαλώδες βιβλίο με κοσμοκράτοραν των διάβολων δίδει ονόματα τα οποία ακριβώς ακούμε καθεκάστην ημέρα. Επί παραδείγματι, σας αναφέρω μόνον ένα. Έχουμε, λέγει, ανταπόκριση από την ΦΕΗ. Τι σημαίνει ΦΕΗ? Μπορείτε να μου πείτε. Η κυρία ΦΕΗ. Τι είναι αυτό το όνομα? Προσπάθησα να καταλάβω, να δω τι σημαίνει αυτό το όνομα.
Τι σημαίνει? Μπορείτε να μαντέψετε τι σημαίνει? Είναι ακριβώς ένα δείγμα από την νέα εποχή. Είναι ένα δείγμα της νέας εποχής. Και είναι αυτό το οποίο ακριβώς φέρει μαγικό ή αστρολογικό όνομα. Θα βρείτε άλλα υπέροχα μαγικά ονόματα για εξόρκια που χρησιμοποιούνται για την επίκληση εξορκισμών των πνευμάτων, καθώς και ονόματα θεοτήτων από το Αιγυπτιακό βιβλίο των νεκρών. Τα Ινδουιστικά ονόματα προσφέρουν επίσης δεκάδες δυνατότητες, αφού οι Ινδουιστές συχνά ονομάζουν τα παιδιά τους με ονόματα θεοτήτων για να φέρουν τύχη και σωτηρία στα παιδιά. Δι' αυτό, αδερφοί μου, εκείνον το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να είμεθα άγρυπνοι, διότι όλα οδηγούνται προς την κυβέρνηση του Αντιχρίστου. Και φεύγουμε, αδερφοί μου, για να δούμε ένα άλλο συγκλονιστικό στοιχείο. Μεταξύ όλων τούτων των τελευταίων καιρών βλέπουμε σημεία φοβερά στους ουρανούς. Αυτό το οποίο λέγει ο Κύριός μας ότι θα δούμε, ήδη φαίνονται, υπάρχουν, αλλά όχι εις μεγάλη κλίμακα. Είναι αρχή των σημείων τούτων. Είναι ανεξήγητα φωτεινά σώματα ανάλογα με τις θέσεις που λαμβάνουν. Παραδείγματος χάριν, στις 28 Οκτωβρίου είναι η εμφάνιση της Αφροδίτης κοντά στην Σελήνη, που υπήρξε ομολογουμένως ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο που έγινε για αφορμή και για όργιον θυμών περί της εμφανίσεως αυτών στην Αθήνα. Όσοι το έχουν δει, όσοι έχουν διαβάσει, αυτό είναι έναν από τα φαινόμενα του ουρανού. Επίσης, οι τόσοι δορυφόροι που δρομολογήθησαν πέριξ της γης δεν αφήνουν πια καμία δικαιολογία περί επαληθεύσεως του Ιερού Ευαγγελίου. Σημεία και τέρατα, τα οποία εμφανίζονται, όπως είπε ο Κύριός μας. Όσον για την εμφάνιση των τεράτων, το 1992 υπήρξε μέχρι τώρα τιμητική χρονιά, από την οποία φαίνεται ότι είναι μία από τις συνεχιζόμενες εμφανίσεις των. Το περιοδικό της Αμερικής, το οποίο φέρει το όνομα Atlanta Journal, δημοσίευσε πλήθος εμφανίσεων τερατομόρφων όντων που κυριολεκτικά στοιχείωσαν τις Νότιες Πολιτείες τη χρονιά του 1992. Μεγαλοπόδαρος εμφανίζεται στο Όρεγκον της Αμερικής, στο όρος της Αγίας Ελένης της Ουάσιγκτον, στον Ντέιτον του Μίσιγκαν, που πάντοτε τα εμφανίσεις των συνόδευε μία απέσια μυρωδιά κατά τας μαρτυρίας που υπήρξαν. Στις 15 Ιανουαρίου ένα πυθικοειδές θεάτη στα όχθας του ποταμού River Hamilton του Τέξας. Στις 24 Ιανουαρίου δύο χιονάνθρωποι με κόκκινα φωτεινά μάτια εμφανίζονται στην Καργούπολη της Βορείου Ρωσίας. Στις 26 Μαρτίου εμφανίζεται στην Βρετανία ένας μαύρος πάνθυρας με μυτερά αυτιά και κίτρινα φωτεινά μάτια. Ο πάνθυρας αυτός δεν το είχε σκάσει από τσίρκο ή από κάποιον ζωολογικό κήπο. Η παρουσία του ανάδεισε μια δυσάρεστη διαπεραστική οσμή, βρωμιά και ακαθαρσία. 5 Μαΐου ένας δαίμονας τρομοκρατεί τους κατοίκους στο τόντο της Μανίλας, όπως σε τρομοκράτησαν και του τσιγκάνωση στην Αθήνα, όταν τον έτρεχαν και τον εκτυπούσαν με τα όπλα και τον έπιαναν και εκείνος έφευγε, και εκεί που επήγαιναν να τον πλησιάσουν αυτός απήχε 500 μέτρα μακριά. Τον χτυπούσαν με τα όπλα
Τον χτυπούσαν με τα μαχαίρια και ο Κύριος αυτός δεν ούτε συλλαμβάνεται ούτε απέθνησε. Ο δαίμονας είχε μακρύ, λέγει, τρίχωμα, μεγάλα χέρια και νύχια και κοφτερούς κινόδοντας. 5 Σεπτεμβρίου στην κοινότητα των χτιστάδων της Άχτας, γιγαντόσωμα κόκκινα ποντίκια έκαναν την εμφάνισή των. Επίσης, μέσα στο 1992, επανειλημμένος εμφανίστηκε στη λίμνη του Όσλο το νορβηγικό φίδι Σέλμα, όπως το ονομάζουν. Και είχε μήκος 30 μέτρα και κεφάλι αλόγου. Ο ελληνικός τύπος, τα 22 του Οκτωβρίου του 1992, δημοσιεύει την επιχείρηση του Αμερικανικού Πενταγώνου για τη σύλληψη ενός αλόγου δράκου, τέρατος τη λίμνη του Μίτσιγκαν. Και όλες οι εμφανίσεις των τεράτων αυτών έχουν σχέση με το κέντρο των σιωνιστών στην Λευκή Αδελφότητα της Καμπάλα, στην Κίνα. Αποκαλυπτικά έγγραφα έως φοριστών που δημοσιευμένα σε σημερινά αντιαιρετικά βιβλία μαρτυρούν τα σχέδια και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι σαμπαλιστές σήμερα για την εμφάνιση των τεράτων στην γη. Τι μέλετε να αντικρίσουν οι άνθρωποι του αιώνος τούτου? Τρομακτικά και φρικιαστικά πράγματα, σημεία και κέρατα, όπως έλεγε μία γράμματος γυναίκα. Σημεία και τέρατα, και έλεγε αυτή η καημένη, σημεία και κέρατα, λέει. Αυτό είναι το οποίο εμφανιζόμενο τώρα αυτή τη στιγμή. Σημεία και τέρατα φοβερά, και τα οποία ακριβώς αυτά τα κέρατα είναι εκείνα τα οποία εμφανίζουν οι δαίμονες όταν πλησιάζουν τους ανθρώπους για να τους κάνουν και αυτούς με τα κέρατα, όπως και τους κάνουν, αδελφοί μου. Και πάμε για να δούμε στην συνέχεια αυτός ο Αντίχριστος τι θα κάνει. Ο Αντίχριστος, ο άνομος, ο οποίος θα εμφανιστεί. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας, ο διάβολος αυτός, υψώνοντας τον Αντίχριστον, θα προσπαθήσει η έλευσή του να ομοιάζει κατά πάντα με την έλευση του Υιού του Θεού στην γη. Δηλαδή, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος Θεοδόρητος, όπως λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, ο Αντίχριστος λέγει είναι κάποια ομοιότητα με τον Χριστόν. Θα υπάρχει, αλλά μόνο εξωτερικά κατά την ουσία, ψεύτικα, χωρίς πραγματική εμφάνιση. Ψεύτικη εμφάνιση. Γιατί όλη η ζωή και όλα τα έργα του Αντιχρίστου θα είναι η πιο πικρή και η πιο συκοφαντική επανάσταση εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας του. Αυτή η ψεύτικη εξωτερική ομοιότητα με τον Χριστό θα εμφανιστεί ήδη από την γέννηση του Αντιχρίστου. Μόλις γεννηθεί ο Αντίχριστος θα έχει ακριβώς την ίδια γέννηση με τον Χριστόν, με μία διαφορά, το άκρος αντίθετον της γεννήσεως του Χριστού. Έχοντας υπόψη ότι ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένον και Παναγίαν Μητέραν, την οποία έχουμε ως μητέρα των Χριστιανών και ολοκλήρου του κόσμου, ο διάβολος θα κάνει ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε από Παρθένον. Κατόπιν, όπως ο Κύριος έως και όταν συμπλήρωσα τα 30 έτη ζούσε και κρυμμένος και άγνωστος στα πλήθη, έτσι και ο Αντίχριστος πιθανώς έως και εις αυτήν την ηλικία θα ζει στην αφάνεια ως άγνωστος. Δεν θα εμφανιστεί, θα είναι μεταξύ των ανθρώπων, δεν θα το γνωρίζει ο κόσμος, δεν θα το γνωρίζουν οι άνθρωποι, θα είναι όμως μεταξύ των ανθρώπων. Όπως ο Χριστός άρχισε το σωτήριον έργον του και την διακονία του με το κήρυγμα της Θείας Διδασκαλίας του και με τα θαύματα, έτσι και ο Αντίχριστος θα αρχίσει την καταστροφική του διακονία με την εξαπάτηση των ανθρώπων, με την ψεύτικη διδασκαλία του,
με τα φαινομενικά μεγάλα και ψεύτικα θαύματα του. Θα κάνει φοβερά θαύματα για να δώσει εντύπωση στον κόσμο. Θα εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε ο Χριστός μας όταν επίησε το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Και εκεί λέγει «Εδόξασεν ο κόσμος των Θεών και ηκούστη το όνομα του Θεού όταν επίησε το νερό κρασί». Άλλο τέτοιο εντυπωσιακό θαύμα θα κάνει ο Αντίχριστος για να εμφανιστεί πλέον στον κόσμο. Όπως ο Κύριος κατά την έντοξον είσοδόν του εις τα Ιεροσόλυμα εφανέρωσε τον εαυτόν του εις τον λαόν ως Μεσσίαν, έτσι και ο Αντίχριστος θα εμφανίσει τον εαυτόν του ως ψεύτικον Μεσσίαν των Εβραίων που τον περιμένουν. Αναμένουν οι Εβραίοι. Περιμένουν τον Μεσσίαν για να έρθει. Θα έρθει ο Μεσσίας. Αλλά θα είναι ο Αντίχριστος, ο ψεύτικος Θεός, για να είναι ο βασιλιάς όλου του κόσμου κατά την πομπόδη είσοδον του εις τον ναό της Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα έχει αναγερθεί τότε. Δι' αυτό εις τα περασμένα κηρύγματα μας εκηρύξαμεν και είπαμεν κατά τους πατέρας της Εκκλησίας, όχι κατά την ειδική μας γνώμη, κατά την γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι γιάστησαν ενώπιον του Θεού και προφήτευσαν και είδαν τα μέλλοντα και έγραψαν δια των Αντίχριστων. Είπαν ότι όταν ανεγερθεί ο ναός του Σολομώντος, τότε να γνωρίζομαι ότι ήδη ο Αντίχριστος ευρίσκεται επί ποδός, διότι αυτός θα επιστατήσει δια να χτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Πλην όμως εις τον τόπον όπου ευρίσκεται ο ναός του Σολομώντος αυτή τη στιγμή, όσοι προσκύνησαν τα Άγια εκείνα μέρη, υπάρχει έναν χτίριο το οποίο ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και συγγραφεύς της Αποκαλύψεως ότι είναι το βδέλυγμα Ιερουσαλήμ. Το βδέλυγμα Ιερουσαλήμ πάνω στον τόπο εκείνων των Άγιων όπου ήταν ο ναός του Σολομώντος και λατρεύεται ο Θεός ο αληθινός, αυτή τη στιγμή υπάρχει το τέμενος του Ομάρ. Αυτό το τέμενος όταν ακουστεί ότι έπεσε και θα κάνουν το πάνι οι Εβραίοι με την συνεργασία του Αντιχρίστου να το κρυμνήσουν, μόλις ακούσουμε αδερφοί μου ότι έπεσε αυτό το τέμενος του Ομάρ, μόλις ακούσουμε αυτό, να έχετε υπόψη ότι τα πάντα τελείωσαν. Έχουν τελειώσει τα πάντα πλέον. Ως εκεί ήταν ο κόσμος. Τότε όταν πέσει αυτό το βδέλυγμα Ιερουσαλήμ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, τότε θα ανεγερθεί ο ναός του Σολομώντος εν ρηπή οφθαλμού μέσα σε λίγες ώρες. Διότι έχουν τέτοια οργάνωση οι Εβραίοι με επικεφαλής τον Αντίχριστο, έχουν όλα τα υλικά μαζεμένα, έχουν όλους τους εργάτες και τους αρχιτέκτονας και όλους τους χτίστες και όλους τους μηχανικούς επιποδός. Μόλις πέσει το τέμενος του Ομάρ, την ίδια στιγμή αν είναι δυνατόν εντός 24 ωρών να ανεγείρουν εκείνον τον ναό του Σολομώντος, στον οποίο πηγαίνουν και χτυπούν το κεφάλι των αυτή τη στιγμή όπως τους βλέπουμε εις τα τηλεοράσεις. Όταν δε ανεγερθεί αυτός ο ναός του Σολομώντος, τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Η είσοδος στην Ιερουσαλήμ, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Χερσόνος Ινοκέντιος, ήταν για τους Εβραίους η απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αληθινός Μεσσίας. Ήταν εκείνος ο οποίος, λέγει, μόλις εισήλθεν μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ την Κυριακή εκείνη πρώτης Σταυρώσεως και Αναστάσεως του, εσύστη η πόλη ολόκληρος, λέγει, και μικρή και μεγάλη έψαλαν όσα να εν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ήταν η είσοδος και η επίσημος πλέον παραδοχή του εβραϊκού λαού ότι αυτός ο οποίος εισήλθεν επάνω εις ένα γαϊδουράκι ταπεινός μέσα εις την πόλη την Αγία δεν ήταν κανείς άλλος ημί μόνον ο Χριστός ο αναμενόμενος Μεσσίας τον οποίον έστεινε ο Θεός Πατήρ εις τον κόσμο για να τον σώσει. Αυτήν την είσοδο ακριβώς αδερφοί μου, επειδή
ο Χριστός εσταυρώθη από τους Εβραίους ως πλάνος και επλάνησε, λέγει, τον κόσμο, δι' αυτόν τον λόγο, λέγει, ο Αντίχριστος θα έρθει ως νέος Μεσσίας. Ως αναμφισβήτητος απόδειξης αυτού αποτελούν τα λόγια του που υπόθησαν πρώτης πύλης της Ιερουσαλήμ, ότι «Η έγνος και εσύ και γεν τη μέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου νυν δε κρύβει από οφθαλμόν σου». Αυτήν την ημέραν με την απόρριψην του Μεσσία έληξεν για πάντα η τύχη του εβραϊκού λαού, λέγει ο Ινοκέντιος ο Άγιος. Οι τελευταίες ημέρες της γήινης ζωής του Ιησού Χριστού εις αυτό το έργο του ο Άγιος Ινοκέντιος λέγει ότι με τον ασταυρώσουν των Χριστών έληξεν πλέον η σωτηρία εκείνη του εβραϊκού λαού η οποία δόθη σε αυτούς και την απέρριψαν. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος κηρύττει, λέγει ότι υπάρχει μία μερί των Εβραίων οι οποίοι θα πιστεύσουν εις εκείνον τον οποίον εσταύρωσαν. Είναι η μερί εκείνη η οποία θα πιστεύσει τας τελευταίας ημέρας τούτου του κόσμου. Και τότε, λέγει, εν εκ των σημείων της ελεύσεως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας θα είναι και η μερί αυτή των Εβραίων οι οποίοι θα πιστεύσουν εις τον Χριστόν τον οποίον εσταύρωσαν επάνω εις τον Γολγοθάν. Έτσι και εκείνη την ημέρα με την είσοδον εις τα Ιεροσόλυμα του ψεύτικου Μεσσία Αντιχρίστου θα γίνει τετελεσμένη για πάντα και ανεξάλληπτα η τύχη των συγχρόνων ανθρώπων, όσοι θα είναι πάνω στην γη, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστόν, τον αληθινόν Θεόν των Εσταυρωμένων, όλοι αυτοί θα υποφέρουν τα μαρτύρια εκείνα τα οποία δεν έγιναν επάνω στην γη άλλη φορά. Μακάρι θα είναι αυτοί από τον Θεόν, διότι θα μπορέσουν να δουν τον Αντίχριστον, τον υπηρέτη του Σατανά, με την καταστροφή όλων των ανθρώπων που τον αποδέχτησαν. Τέλος, όπως ο Κύριος επανέρωσε τον εαυτόν της στον κόσμο και τελείωσε την διακονία του ως προφήτης, ως βασιλεύς και ως αρχιερεύς. Τρία αξιώματα μεγάλα είχε ο Χριστός μας. Ως προφήτης μέγας, ως βασιλεύς βασιλευόντων και ως αρχιερεύς μέγας, ο οποίος εθυσιάστη και γένετο θύμα και θήτης, δηλαδή εσταύρωσε τον εαυτόν του εκουσίως ο ίδιος, εγένετο θήτης, και ο ίδιος εγένετο θύμα, δηλαδή το αρνίον δεσφαγμένον, το οποίο εσταυρώθη δια τη σωτηρία του κόσμου και έχισε το αίμα του επάνω εις το Γολγοθά. Με ρώτησαν και μου είπαν τι σημαίνει Γολγοθάς και διατί επάνω εις το Γολγοθάν υπάρχει ένα κρανίο κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Είναι από την άγνοια του κόσμου που δεν γνωρίζει. Θα το αναφέρουμε αυτήν τη στιγμή επί τη ευκαιρία. Επάνω εις τον Γολγοθάν εσταυρώνοντο όλοι οι κατάδικοι. Ή το ένα βουνό έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δι' αυτό και ο Χριστός έξω της πύλης έπαθε, λέγει. Ο Γολγοθάς αυτή τη στιγμή όσοι επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους δεν διακρίνεται ως βουνό, διότι είναι χτισμένη η περικαλής εκείνη εκκλησία της Ορθοδοξίας που κρύπτει μέσα αυτά τα ιερά μέρη, τον Γολγοθάν, τον κήπον και την ταφήν του Χριστού μας. Είναι ο Σταυρός εκεί, είναι η Ανάσταση εκεί και είναι ναός περικαλέστατος τον οποίον έκτισε η Αγία Ελένη. Δεν μπορεί να διακριθεί το λοιπόν ο Γολγοθάς. Εκεί όμως όταν εσταυρώθη ο Χριστός μας ήτο ένα μέρος έξω των Ιεροσολύμων, ένα βουνό, ένας λόφος. Πάνω σε εκείνον τον λόφον υπήρχαν πολλά κρανία από τους καταδίκους και εκτελεστέντας με σταυρικών θάνατων. Εκείνοι οι οποίοι εσταυρώνοντο εκεί τους κατέτρωγαν τα τσακάλια και τα άγρια θηρία τα αιμοβόρα και έμεναν τα οστά των εκεί, και μεταξύ αυτών των οστών υπήρχαν και κρανία και ονομάζεται κρανίου τόπος. Εκεί όμως, σε εκείνον τον τόπον, εσταυρώθη ο Χριστός μας. Διατί όμως εσταυρώθη ο Χριστός μας εκεί?
Μπορούσε να τον σταυρώσουν κάπου αλλού. Τον εσταύρωσαν εκεί διότι ήταν το σχέδιό του το θεϊκό. Επάνω εις τον τόπον εκείνον όπου εσταύρωσαν τον Χριστόν μας ήταν ο τάφος του Αδάμ. Και ο σταυρός ο οποίος άνοιξαν μίαν τρύπαν και έβαλαν το σταυρόν του Χριστού μας ήταν ακριβώς πάνω από το κρανίο του Αδάμ. Και έτσι ο νέος Αδάμ έχισε το αίμα του και εκαθάρισε την αμαρτία του παλαιού Αδάμ, δηλαδή του ανθρώπου, και μας ελύτρωσε ο Χριστός μας. Δι' αυτό όταν αντικρίσουμε ότι κάτω από το σταυρό του Χριστού υπάρχει ένα κρανίο, αυτό είναι το κρανίο του Αδάμ. Και να το έχουμε υπόψη και να το γνωρίζουμε, διότι είναι τούτο που σας είπα και άλλοτε, ερχόμεθα εις το κήρυγμα, αλλά να τα βάζουμε μέσα μας τα λόγια τα οποία ακούμε. Ως βασιλεύς, ως προφήτης και ως αρχιερεύς εσταυρώθη ο Χριστός μας και θυσιάστη. Έτσι και ο Αντίχριστος θα πάρει στα χέρια του αυτήν την τριαρχική εξουσία και θα εκπληρώσει την καταστροφική του διακονία ως διδάσκαλος όλου του κόσμου. Αυτοί οι οποίοι σήμερον καταδιώκουν τον Χριστόν, τον Θεόν των αληθινών, και δεν αναφέρομαι δια τους έξω τούτου του τόπου, τούτου του έθνους. Αναφέρομαι δια αυτούς τους κυρίους οι οποίοι θέλουν να κρατούν τα σκύπτρα και την εξουσία τούτου του λαού που λέγεται Ορθόδοξος. Αυτοί όλοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστον. Μόλις εμφανιστεί και θα πει τα λόγια του Αντίχριστος, θα τον ακολουθήσουν και θα πούν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Διότι δεν πιστεύουν στον Χριστό, αυτήν τη στιγμή τον καταδιώκουν τον Χριστό. Δεν το θέλουν τον Χριστό. Προσπαθούν να σβήσουν το όνομα του. Όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα πιστέψουν όλοι στον Αντίχριστο. Μην τους βλέπετε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εμφανίζονται όταν έχει μεγάλη εθνική εορτή και κορδώνουν εκεί μπροστά στον κόσμο. Αυτοί όλοι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Θα έρθει στιγμή που μόλις έρθει ο Αντίχριστος, όλοι θα πάνε μαζί του. Διότι έφυγε η χάρη από αυτούς. Ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει. Δεν έχουν χάρη. Διότι δεν αγαπούν τον Χριστό. Δεν κάνουν τίποτε για να δοξαστεί ο Χριστός. Όταν έρθει ο Αντίχριστος, αυτοί οι δημοσιογραφίσκοι θα γράφουν τα καλύτερα λόγια για τον Αντίχριστο. Τώρα για τον Χριστό, οι άπιστοι αυτοί γράφουν εναντίον του. Και προσπαθούν εναντίον του να σβήσουν το όνομά του. Όπως εκείνον των τρελών που προσπαθούσε να σβήσει τον ίδιο με το νερό. Αδερφοί μου, μόλις έρθει ο Αντίχριστος, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό θα τον πιστεύσουν ως διδάσκαλον όλου του κόσμου. Θα τον παραδεχτούν ως βασιλέαν όλων των βασιλειών πάνω στην γη. Θα τον δεχθούν ως ανώτατον αρχιερέαν όλων των θρησκειών. Ο δε Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός μας έλεγε να καταράστε τον Πάπα, λέγει, διότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Άραγες να είπε ψέματα ο Άγιος Κοσμάς. Άραγες να μην επροφήτευσε αληθώς. Δεν πιστεύω, διότι όλα όσα είπε είναι όλα αληθινά. Και όταν λέει για τον Πάπα ότι είναι ο Αντίχριστος, δεν έπεσε έξω. Αυτό είπε ο Άγιος Κοσμάς, αυτό πιστεύουμε. Διότι είναι το εκλεκτός του Θεού Άγιος Κοσμάς και θεωρείται ως δεύτερος σωτήρας τούτου του έθνους. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τώρα αυτή τη στιγμή λέγουν οι ιστορικοί ότι δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Αυτόν μας έστειλε ο Θεός όταν κατά δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες αυτός ο λαός εξισλαμίζεται, εγίνοντο αγαρινοί, Τούρκοι. Και τότε έστειλε ο Χριστός μας και μας ελυπήθηκε, έστειλε μετά από τον Απόστολο Παύλον τον Άγιον Κοσμάν των Ετωλών, ο οποίος έκανε περιοδίες και περπατούσε από τόπου εις τόπον και εκήρυτεν τον Χριστόν των Θεών των Αληθινών. Αυτός ο Άγιος Κοσμάς είπε προφητείες οι οποίες όλες εξεπληρώθησαν και όσες δεν εξεπληρώθησαν εκπληρώνονται στο μέλλον. Και μεταξύ αυτών είπε και ότι ο Πάπας, λέγει, είναι αυτός ο οποίος θα είναι Αντίχριστος. Αυτός λοιπόν ο Αντίχριστος
θα γίνει ο αρχηγός όλων των θρησκειών, απαιτώντας από τους ανθρώπους να τον προσκυνούν ως Θεόν. Θα απαιτήσει από τον κόσμο να τον προσκυνήσουν ως Θεόν. Όλη η ζωή και το έργο του Αντιχρίστου μπορεί να περιγραφεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος του Αντιχρίστου, από την ημέρα της γεννήσεώς του ως την στιγμή της φανεράς εμφανίσεώς του, που θα περάσει στην αφάνεια όπως ο Χριστός. Η δευτέρα περίοδος της ζωής του θα αρχίσει με την ξαφνική εμφάνιση στο έργο ενός παγκοσμίου διδασκάλου ή προφήτου. Θα ακούεται και θα γράφουν και θα λέγουν ότι εμφανίστηκε διδάσκαλος μέγας στην Οικουμένη, προφήτης πρώτος στην Οικουμένη. Τότε, λέγει, οι πιστοί πρέπει να φύγουν στα όρη, λέγει, για να σωθούν. Τότε, λέγει, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό των αληθινών Θεών πρέπει να ετοιμάζονται δια τα σπήλαια και τα βουνά και μέσα στα φαράγγια δια να σωθούν. Όσοι δεν θα πάρουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου πρέπει να φύγουν δια να σωθούν. Τότε, λέγει, πολύ πιθανόν στην δραστηριότητά του αυτήν να αρχίσει κάτω από τα συνθήκας ενός παγκοσμίου πολέμου. Τούτο είναι μία πιθανότης. Αυτό λέγουν εκείνοι οι οποίοι έχουν την πρώτη θέση στην Εκκλησία. Μπορεί, λέγει, η εμφάνιση του Αντιχρίστου να γίνει μετά από μία καταστροφική πολεμική σύρραξη. Δηλαδή να γίνει πόλεμος φοβερός. Και τούτο αναφέρομαι και λέγομαι. Τι είναι αυτά τα νέφη τα οποία συσσωρεύονται τώρα επάνω στην Βαλκανική εκείνη Χερσόνησον? Αυτά τα νέφη όταν μαζεύονται, αδερφοί μου, μαύρα νέφη, ξέρουμε ότι θα έρθει μπόρα φοβερή. Και αυτά τα νέφη τα οποία μαζεύονται εκεί όλα, δεν ξέρουμε αν δεν αρχίσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και μετά από αυτόν τον μεγάλων φοβερών πόλεμων, όταν τα έθνη που θα υπομένουν τα δεινά του πολέμου δεν θα δουν απαλλαγή από την δυστυχία, γιατί όλη η μοχλή των λύσεων θα είναι στα χέρια του μυστικού συνασπισμού των συνεργατών του Αντιχρίστου, τότε, λέγει, ο Αντιχρίστος θα υποσχεθεί την καλύτερα δυνατή λύση με πολιτική και κοινωνική σοφία για την απαλλαγή από την παγκόσμια κρίση με έναν πολιτικό και κοινωνικό σύστημα για όλο τον κόσμο. Η πνευματικά χυμισμένη ανθρωπότητα, αυτοί οι οποίοι κοιμούνται σήμερα, τους οποίους βλέπουμε στους δρόμους με τα σκουλαρίκια στη μύτη και στα αυτιά και με τα μαλλιά κότσων, αυτοί κοιμούνται την πνευματική υπνηλία του θανάτου. Όλοι αυτοί, λέγει, και εκείνη η πορνεία η οποία βασιλεύει στον τον κόσμο, όλοι αυτοί και εκείνη η μαγεία που βασιλεύει στον τον κόσμο, όλοι αυτοί, λέγει, θα γίνει ένα σύστημα φοβερών. Και αυτοί όλοι, η πνευματικά κοιμισμένη κοινωνία, η οποία μόλις θα έχει βγει από την δόνηση του πολέμου, όχι μόνον δεν θα δει τίποτε πονηρό σε αυτό και την παγίδα που κρύβεται, διότι θα είναι κοιμισμένοι και κλειστά τα μάτια τους, η οποία θα τους οδηγήσει σε αδιέξοδον και αφόρητη δουλεία, αλλά αντίθετα θα τον θεωρήσει ως διάνοια στον χώρο της επιστήμης και της εξυπνάδας και της σοφίας. Βέβαια δεν υπάρχει άλλο πανουργότερο χτίσμα του Θεού πάνω στην γη που κινείται αοράτος και μέσα στον άδει από τον διάβολο. Αυτός ο πονηρός διάβολος θα δώσει τέτοια σημεία που θα πει ο κόσμος: άλλος πιο μορφωμένος άνθρωπος πάνω στον κόσμο δεν εμφανίστηκε από αυτόν. Άλλος πιο έξυπνος άνθρωπος πάνω στον κόσμο δεν εμφανίστηκε. Και άλλη μεγαλύτερα σοφία πάνω στον κόσμο δεν εμφανίστηκε. Άρα αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα μας κυβερνήσει. Η κοσμική ρεκλάμα περί του Αντιχρίστου ως σοφού διανοητού, νέου ηγέτου και σωτήρα του κόσμου για σύντομο διάστημα θα ακουστεί όπως η αστραπή σε όλα τα μέρη. Αμέσως θα τον ακούσουν και θα τον δεχτούν όλοι οι άνθρωποι πάνω στην γη. Αδερφοί μου, θα μείνουμε ως εδώ. Το κήρυγμα τελείωσε. Όσα ακούσαμε ως αυτή τη στιγμή, αυτά είναι για σήμερα. Για την ερχομένη Τετάρτη θα δούμε τα υπόλοιπα, για να αντιληφθούμε πλέον ότι ο Αντίχριστος είναι κοντά μας και πρέπει να προσέξουμε
να αγαπήσουμε τον Χριστό μας, να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, διότι ο Χριστός μας θα μας σώσει. Ουδής άλλος έτερος σωτήρας επάνω στην γη δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει. Ο σωτήρ του κόσμου είναι ο Χριστός, ο εσταυρωμένος επάνω στον Γολγοθά. Αυτόν θα πιστεύσουμε, εις αυτόν θα μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, και εκείνος θα μας δώσει το στέφανο της ζωής, την βασιλεία του, την επουράνιον της οποίας ήθε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.